Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώντας η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ευθυνών του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντονίου, εκπλήρωνε βέβαια υπόσχεση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ' όλα ανταποκρινόταν σε ένα κοινωνικό αίτημα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας, της διαφθοράς η οποία συνδέεται με την πορεία της οικονομίας μας και την κρίση. Η θέση μας, αταλάντευτη εξ αρχής, ήταν ότι αυτή η καταπολέμηση δεν μπορεί παρά να γίνει με όρους κράτους δικαίου και με περισσότερη δημοκρατία. Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσουμε έτσι, έπρεπε να ξεπεράσουμε συμπληγάδες. Διότι το αίτημα αυτό είχε να αντιμετωπίσει δύο ακραία αντιπιχειρήματα. Το ένα ήταν το επιχείρημα του αυταρχισμού, της ακροδεξιάς, γιατί η ακροδεξιά χαρακτηρίζεται ακριβώς από την αντίληψη ότι με την αυτοματοποιημένη καταστολή και με τη βία λύνονται όλα τα προβλήματα. Το ένα ήταν λοιπόν το ότι θα πρέπει να προχωρήσει να ζητήσει η κυβέρνηση την κεφαλή ρεπιπίνα και όλων όσων έχουν εμπλοκή σε οικονομικά σκάνδαλα. Η άλλη πλευρά φάνηκε εξ αρχής ότι μάλλον δεν ευνούσε αυτή την πορεία και πάντως χρησιμοποίησε εξ αρχής από την πρώτη μέρα αυτούς τους όρους τους οποίους ακούσαμε εδώ και τους σχολιάσαμε και ιδιαίτερα τους σχολίασε επιτυχώς και ο πρόεδρος της Βουλής. Φιάσκο από την πρώτη μέρα. Δεν ακούστηκε σήμερα στη Βουλή η λέξη φιάσκο. Άνθρακες ο θησαυρός. Και φιάσκο ήταν όροι οι οποίοι ακούγονταν από την πρώτη μέρα και συνόδευαν τις εργασίες της Επιτροπής. Βέβαια, αυτοί οι όροι ακριβώς, όπως λέγονται, ορίζουν τον λαϊκισμό. Και επειδή πολλές φορές το λαϊκισμό τον αποδίδει ο ένας τον άλλον, ας θυμηθούμε πάντως τι είπε κάποιος αμερόληπτος, κάποιος που είναι μακριά, ότι δηλαδή πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στον τύπο ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Γιάγκλαντ, δημοσίως και επισήμως είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ